Μεγάλες ποσότητες θαλάσσιων απορριμμάτων περισυνέλεξαν από το λιμάνι των Νέων Μουδανιών οι δίτες της οργάνωσης Aegean Breath. Συγκεκριμένα λίευσαν από το βυθό της θάλασσας πλαστικά μπουκάλια, ελαστικά αυτοκινήτων, αλληλευτικά δίχτυα, βαρέλια μυδοκαλλιεργιών και εκατοντάδες κουτάκια αλουμινίου. Ο Όμιλος Σαράντι και ο Μασούτης ένωσαν δυνάμεις και μαζί με τους εθελοντές συνέβαλαν στην επιτυχημένη δράση του υποβρύχιου καθαρισμού. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά αλλά και τιμή να συμμετέχουμε σήμερα σε μια πάρα πολύ σημαντική δράση με την Aegean Rebreath και με την εταιρεία Σαράντης, προκειμένου να συνδράμουμε, να βάλουμε και εμείς ένα χεράκι για τον καθαρισμό του λιμανιού των Νέων Μουδανιών και βεβαίως και μέρος της ακτής. Θεωρούμε ότι είναι μια δράση η οποία επιστρέφει λίγη από την αγάπη της φύσης που μας δίνει η φύση τέλος πάντων και εμείς την επιστρέφουμε κάνοντας ό,τι μπορούμε. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η Διαμαντής Μασούτης με σχεδόν 389 καταστήματα πλέον είναι μέρος της ελληνικής κοινωνίας, βρίσκεται παντού σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό μας δίνει μια πολύ μεγάλη ευθύνη και προσπαθούμε μέσα από κάθε μας δραστηριότητα να έχουμε και εμείς μια υπεύθυνη δράση προκειμένου να συνδράμουμε και να βοηθούμε προς την προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε μας δραστηριότητα. Είτε αυτό αφορά τις αποθήκες μας και τα logistics, είτε αφορά τη λειτουργία μας στα καταστήματα, είτε αφορά ακόμα και τα κεντρικά μας γραφεία. Είναι να είμαστε πολύ συνειδητά κοντά στη φύση, σχεδιάζοντας και συμμετέχοντας σε δράσεις οι οποίες είναι προς αυτή την κατεύθυνση και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε όσο πιο ενεργά μπορούμε. Εδώ πέρα βρίσκονται μαζί μας άνθρωποι της εταιρείας, παιδιά τα οποία ήρθαν εθελοντικά να βοηθήσουν υπό αρκετά δύσκολες συνθήκες λόγω της θερμοκρασίας. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, είναι σημαντικό να είσαι θέση να επιστρέψεις λίγο από την αγάπη της φύσης, ακόμα και από δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή, η φύση δεν κάνει διακρίσεις σε αυτά που μας προσφέρει. Έτσι και εμείς, ακόμα και με αυτή την θερμοκρασία που υπάρχει σήμερα, είμαστε εδώ πέρα και είμαστε αρρωγοί σε μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια. Ο καθένας με τον τρόπο του και στον βαθμό που μπορεί να το υποστηρίξει. Ο Όμιλος Σαράντι στην Ελλάδα είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων και στις αξίες του, όπως τις έχουμε αποκαλέσει το τελευταίο χρονικό διάστημα με ένα ακρονίμιο ήθος, το τελευταίο S σημαίνει Sustainability, είμαστε εδώ πέρα πιστεύοντας ότι πρέπει να αφήσουμε ένα καλύτερο κόσμο για εμάς και για τα παιδιά μας και να σεβόμαστε τον τόπο στον οποίο ζούμε και δραστηριοποιούμαστε. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι αυτή τη μέρα που είμαστε μαζί με την εταιρεία Σαράντης και την Aegean Rebreath εδώ στο λιμάνι και στην παραλία των Νέων Μουδανιών. Βοηθάμε και εμείς και η ομάδα της Μασούτης να συμβάλλουμε στο καθαρισμό του περιβάλλοντος και για ένα καλύτερο αύριο για τις οικογένειες και για τα παιδιά μας. Έχουμε καθαρίσει και μέσα το βυθό κάποιοι δίτες, αλλά έχουμε πάει σε ομάδες και μέχρι στο τέρμα στην παραλία. Βρήκαμε μπουκάλια από τσίγαρα πάρα πολλά, σκοινιά, πλαστικά και τα έχουμε μαζέψει και κάποια στιγμή θα τα διαχωρίσουν εδώ οι άνθρωποι για να πάνε είτε σε ανακύκλωση είτε να πεταχτούν εκεί που πρέπει και σωστά. Η συλλογή και αξιοποίηση των αλληλευτικών εργαλείων όπως δίχτυα και σκοινιά μέσα από τη θάλασσα, τις παραλίες και τα λιμάνια έχει προφανές όφελος για το περιβάλλον. Να βοηθήσουμε λίγο τις νέες γενιές. Στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε κιόλας και να παρακινήσουμε τον κόσμο όχι μόνο να μην πετάει περισσότερα σκουπίδια, να αρχίσει να συμμετέχει σε τέτοιες δράσεις. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς οι ίδιοι, συμμετέχοντας σε αυτή τη δράση, νιώθουμε πάρα πολύ καλά μετά από αυτό και παρακινώ όλο τον κόσμο να αρχίσει να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο. Είμαστε εδώ για δεύτερη χρονιά με τους συνεργάτες μας στη Μασούτη, στη Χαλκιδική. Με τη δράση βάλε και εσύ ένα χεράκι, προσπαθώντας να καθαρίσουμε τις ακτές αυτής της περιοχής. Θέλουμε να αφήσουμε ένα κόσμο καλύτερα για τα παιδιά μας. Σαν όμιλος έχουμε στα πιστεύω μας ότι θέλουμε να προσφέρουμε πίσω στον τόπο που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε. Και αυτές οι δράσεις, πέρα από το όφελος που προσφέρουν στην περιοχή, έχουν στόχο να παρακινούν και τους νέους και να κάνουν το ίδιο, αλλά και να μην αφήνουν πίσω τους σκουπίδια στις παραλίες. Οπότε, βοηθήστε τον Μπάρη και τη Λία και βάλετε και εσείς ένα χεράκι. Ως Προποντίδος εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον του για την ένταξή του στο δίκτυο Σταθμό Συλλογής Θαλάσσιων Απορριμμάτων και στο δίκτυο Μπλε Δήμων. Η δημιουργία σταθερών σημείων συλλογής σε όλη τη χώρα, μεταξύ άλλων, προσφέρει σημαντικά συμπεράσματα ερευνητικού ενδιαφέροντος που βασίζεται στην αναλυτική καταγραφή των απορριμμάτων στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον.